Βαλαντίνος Γιώργος, είμαι εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής Κομωτινής. Σήμερα, εκπρόσωπο των φοιτητών, φοιτητές, φοιτητικοί σύλλογοι, βρισκόμαστε στην Αλεξανδρούπολη, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Περακάκη, ώστε να δείξουμε την αντίθεσή μας στο νόμο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που έρχεται να βάλει τα αφόπλακα στα πτυχία και στις σχολές μας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, ότι θα κλείσουν πάρα πολλά τμήματα. Βλέπουμε πραγματικά πόσο μακριά από τις ανάγκες των φοιτητών βρίσκονται οι Βρετανικές αρχές, η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για την αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας. Δεν έχει λάβει κανένα μέτρο πραγματικά για την βελτίωση των όρων σπουδών των φοιτητών. Η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 80% την τελευταία δεκαετία όσον αφορά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχουν έρθει εδώ δήθεν να διαφημίσουν την αναβάθμισή του. Προωθούνται με τον νόμο αυτό η συγχωνεύση τμήματων, η απορρόφηση του ΔΥΠΑΕ από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με τελείως αντιεπιστημονικά κριτήρια και χωρίς καμία πρόβλεψη για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η κύρωση της Συμφωνίας της Λισαβόνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έρχεται να εξισώσει τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων, συμπιέζοντας τους όρους σπουδών αλλά και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα προς τα κάτω. Οι φοιτητές συνεχίζουμε τον αγώνα μας για σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ώστε αυτός ο άδικος νόμος να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί. Φέτε κι άλλες κλούβες, φυλάξτε τον καλά, τα ιδιωτικά θα μείνουν στα χαρτιά.